Κύριε Παπαναστάση, εσείς εκλογές βλέπετε, θέλετε, νομίζετε ότι θα μπορούσε να είναι λύση στην προκειμένη περίπτωση ή θα ήταν κάτι που θα εμπόδιζε την έρευνα της υπόθεσης? Τι θα συμβεί, κύριε Μιχαλή, καταρχάς καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Παπαναστάση. Τι θα συμβεί με τις εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν? Θα έρθει μια νέα κυβέρνηση, είτε μονοκομματική είτε πολυκομματική. Ας δούμε λοιπόν τι προβλήματα θα λύσει αυτή η κυβέρνηση. Θα λύσει την ακρίβεια της ενέργειας, των καυσίμων, θα φτιάξει νοσοκομεία που είναι απαράδεκτη κατάσταση, θα βγάλει την αστυνομία από τα πανεπιστήμια, θα αυξήσει τα εισοδήματα του Κοσμάκη? Τι θα κάνει? Τίποτε απολύτως. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μας, όποια κυβέρνηση από τα κόμματα εξουσίας, είτε από ένα είτε σε συνδυασμό να έρθει, δεν πρόκειται να λύσει κανένα από τα βασικά προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα θα λύσει θα είναι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αν θέλετε, η κυρίαρχη τάξη αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ελλάδα και που εκπροσωπείται από τις κυβερνήσεις αυτές οι οποίες υπήρξαν και αναμένουμε να υπάρξουν, ούτως ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα προγράμματά τους και τις επιδιώξεις τους που έχουν σχέση με την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και των επιχειρηματιών των μεγάλων, να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν καλύτερα. Αυτό είναι. Άρα ο απλός λαός, ο εργαζόμενος, δεν έχει πραγματικά να περιμένει κάτι. Όσον αφορά τώρα τις παρακολουθήσεις, τι συνέβη από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί είναι νόμιμες, εντός εισαγωγικών το λέμε εμείς αυτό, έτσι, αυτές οι παρακολουθήσεις. Με βάση το νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Ακριβώς. Ο ένας προσέθε, ο ένας έκοβε, ο άλλος έραβε. Άρα λοιπόν και το μέλλον δεν προβλέπεται ευίωνο, για τον απλούστατο λόγο ότι όλοι έχουν θεοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και που το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο εδώ. Είναι σαφές, έχει στηριχθεί. Σήμερα, τώρα, είναι από εκεί πέρα. Τώρα, κύριε Παπαναστάση, συγγνώμη, κύριε Παπαναστάση, επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι και το αγκάθι ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις και φαντάζομαι θα είναι ένα στοιχείο που σήμερα θα φανεί στην αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών, έχει να κάνει με το γεγονός της χρονικής διάρκειας που θα πρέπει να γίνει αυτή η έρευνα. Εσείς ζητάτε να υπάρξει διερεύνηση και τις καταγγελίες που έχετε κάνει από το 2016. Οπότε σε αυτή τη λογική, γιατί να μην πάμε από το 12 που βάζει και η κυβέρνηση? Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε μια δεκαετή επέκταση του χρόνου διερεύνησης. Ακριβώς, από το 12. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι το να πάμε με μια γενικόλογη επέκταση χρονική, χωρίς καμία άλλη, αν θέλετε, παράμετρο εξειδίκευσης αυτού του χρόνου, ουσιαστικά πετάμε τη μπάλα, συμμετέχουμε στο πέταγμα της μπάλας στην εξέδρα, στην προσπάθεια, έτσι το ερμηνεύουμε σε πολιτικό επίπεδο εμείς, της Νέας Δημοκρατίας, να αποσύσει τις συγκεκριμένες ευθύνες που φέρνουν και οι άλλοι. Και μοιράζοντας αυτές τις ευθύνες και μετά άλλα κόμματα εξουσίας. Άρα λοιπόν δεν είναι πραγματικά μια πρόταση η οποία συντείνει στην κατεύθυνση να δοθούν κάποια στοιχεία που θα φωτίσουν όλο αυτό το θολό και δύσοσμο πλέγμα το οποίο υπάρχει. Και ακριβώς αυτό ζητήσαμε, να υπάρξουν αναφορές σε συγκεκριμένα περιστατικά. Κύριε Παπαναστάση, πάνω στο ερώτημα που έβαλα, ξέρουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια συγκεκριμένη θέση πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι αρκετά ξεκάθαρη, θα έλεγα. Δηλαδή, τοποθετείται άσχετα με τις ισορροπίες ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Άρα δεν θα σας ζητούσα ποτέ να σας πω εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα θα στήριζε κάποια συμμαχία ή θα έμπαινε σε μία συμμαχία, αλλά σε περίπτωση που λόγω της κρίσης που έχει δημιουργηθεί από το θέμα της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου, η δυνατότητα συνεργασίας μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα που πιθανόν να δημιουργεί την ανάγκη των συνενέσεων ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, εσείς έστω και με ανοχή θα στηρίζατε κάποια κυβέρνηση? Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ξεκάθαρη πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς δεν βλέπουμε κόμματα, πρόσωπα, βλέπουμε πολιτικές τις οποίες επιλέγουν οι πολιτικοί φορείς τα κόμματα να εφαρμόσουν και με βάση αυτές τις πολιτικές θέσεις κανονίζουμε και την στάση. Άρα δηλαδή, εάν τώρα, είναι κατανοητό. Όχι, θα σας βοηθήσω και με την ερώτηση που θα σας κάνω. Άρα δηλαδή, εάν ερχόταν κάποιος συνασπισμός κομμάτων ή κάποιο κόμμα και έλεγε, ελάτε να βρούμε, κάντε μας 10 προτάσεις, να συμφωνήσουμε, ξέρω και εγώ, στα 5, στα 8, στα δεν ξέρω στα πόσα, και να υπάρχει ένα μίνιμουμ συνένεση. Εκεί θα δίνατε έστω ανοχή?
το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ξεκαθαρίσει ότι για πολιτικές μιλάμε, όχι για πρόσωπα. Με κόμματα αστικά τα οποία έχουν βάλει πλάτη μέχρι σήμερα στη δημιουργία των δεινών που βασανίζουν το λαό, σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Και βέβαια, εδώ πέρα, επειδή άκουσα τους προλαγίσαντες προσώπους των διαφόρων κομμάτων, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση ότι εδώ σε λίγο θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Βλέπουμε αντεγκρίσεις στο ποιος φταίει ποιον. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι μια κρατική υπηρεσία. Ο δε διοικητής της είναι ένας κρατικός υπάλληλος, ο οποίος παίρνει και εκτελεί εντολές. Άρα λοιπόν οι ευθύνες είναι καθαρά πολιτικές και τίποτε άλλο. Δεν πρέπει να λησμονούμε, γιατί ακούστηκαν εκφράσεις, εμείς δεν κρύβουμε, εμείς αποκαλύπτουμε. Το νόμο 22-25 του 94, ΠΑΣΟΚ 94, της κυβέρνησης αυτής, που έγινε χειρότερος με τις τροποποιήσεις των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας το 8 και του ΣΥΡΙΖΑ του 18, τους έχουν ακούσει, τον ξέρουν αυτό το νόμο. Είναι ένας νόμος που στηρίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 της οδηγίας της 2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει τι? Ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα για να περιορίζουν το απόρριτο των επικοινωνιών. Όλοι μαζί το φτιάξαν. Η επέσχυντη οδηγία 2006 επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνει? Επιβάλλει τη διατήρηση από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών των λεγόμενων μεταδεδομένων όλων των πολιτών. Τι είναι αυτά τα μεταδεδομένα? Παρέχουν στοιχεία ακόμα και γιατί εσώρουχο φοράει ο καθένας μας. Μαζί. Άρα λοιπόν, όταν σκάβανε το λάκκο παρέα για να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο παρακολούθησης φακελώματος, και όπως αλλιώς θέλετε πέστε το, μην κλαίνε σήμερα, τα δάκρυα τους είναι κροκοδίλια. Μάλιστα. Γιατί αυτοί σκάψανε το λάκκο και πέσανε μέσα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που προσκυνάνε 3-4-10 φορές την ημέρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, την νομοθεσία που στήσανε όλοι τους στηρίζεται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνε παρέα. Και οι σημερινές αντεγκρίσεις είναι προσχηματικές. Κανείς δεν μίλησε για το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπουν αυτές τις υπηρεσίες και τις παρακολουθήσεις. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Παπαναστάση. Αυτά τα στοιχεία τα μοιράζονται και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με άλλες τρίτες χώρες. Στοιχεία Ελλήνων πολιτών, τους οποίους τους βαφτίζουν τρομοκράτες, και είναι γνωστό ποιους λένε τρομοκράτες. Μάλιστα.